Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ το κλειστό του Περιστερίου. Winston Wizards σήμερα εναντίον Roots για την 10η αγωνιστική της Development 2 League. Οι Winston Wizards από τη μία με 3 νίκες και 5 ήττες στο πρωτάθλημα κοντρά στους Roots, οι οποίοι έχουν 5 νίκες και 3 ήττες. Ξεκίνησε και το παιχνίδι με τους κόκκινους να είναι στην πρώτη επίθεση. Αποστολόπουλος, Καπετάνος, Νταΐς, Τσίκης και Φράγκος στην πρώτη πεντάδα των Wizards. Ένα τρίποντο από το πλάι άστοχο από τον Τσίκη. Ενώ από την άλλη στην πεντάδα των Roots έχουμε Αργυράκη, Γούλα, Νίκολα Γονικάκου, Λουλουργά και Θεόδωρο Ανδραβιζό. Ωραία έξυπνη πάσα και θα ανοίξει το σκορ ο Λουλουργάς για το 0-2. Τον ξέχασε και η αντίπαλη άμυνα. Έμειναν ενόχλητος κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και άνοιξε το σκορ τώρα στο σημερινό παιχνίδι μας. Wizards στην επίθεση με Νταΐ να πηγαίνει κοντά και να τελειώνει καλά με το αριστερό για την ισοφάριση. 2-2 τώρα. Λαγωνικάκος. Έγινε το κόψιμο. Ένα σουτ με τα αριστερά. Με το αριστερό άστοχο από τον Ανδραβίζο. Στολόπουλος αυτή στον Ντάι. Εκείνος κλείστηκε η μπάλα έξω. Καπετάνος θα εκτελέσει, δεν είναι καλό το σουτ. Δεύτερη ευκαιρία, αλλά έχουμε και παραβασή από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος έκανε το λάθος στις κατοχή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Λαγωνικάκος τσεκάρει τις κινήσεις, πήρε ο Ανδραβίζος και έφτασε κοντά και σκόραρε κιόλας ο Θεόδωρος Ανδραβίζος για το 2-4. Στολόπουλος. Κρατάει όπως το Λόπουλο στα 12 δευτερόλεπτα. Πήρε τώρα ο Καπετάνος, ο οποίος πατάει γερά, εκτελεί για 3, δεν είναι καθόλου καλό όμως το σουτ. Η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Winston Wizards, οι οποίοι σήμερα θέλουν να βάλουν ένα τέλος στο σέρι ητών που έχουν τις τελευταίες 4 αγωνιστικές. Η τελευταία ήταν αυτή κόντρα στους Flint Tropics με 66-53. Ενώ από την άλλη Roots βρίσκονται σε καλό φεγγάρι. Έχουν 3 συνεχόμενες νίκες στις τελευταίες αγωνιστικές. Με τους Temple Hernandez να είναι το τελευταίο του στήμα. 54-37. Και είχαν επικρατήσει τους εκείνο το παιχνίδι. Στολόπουλος. Το σκορ παραμένει στο 2-4, δεν αλλάζει, αλλά έχουμε και φάουλ. Στολόπουλος ξανά. Κρατάει, θα αφήσει τώρα δίπλα στον Ντάι. Ακόμα ένα άστοχο σουτ τριών πόντων για τους κόκκινους. Γουλάς. Πάσα για τον Λουλουργά. Θέλει να πάει κοντά εκείνος με έναν άποδο, λέει από τον σκοράρι για το 2-6. Το συν 4 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Στολόπουλος πέρασε, έβρεκε τον διάδρομο και σκόραρε για το 4-6. Στην επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ανδραβίζος. Μπαλά έφτασε ξανά σε εκείνον. Υπό την πίεση του καπετάνου θα στοχίσει, έχει και δεύτερη ευκαιρία ο ίδιος, ούτε αυτή θα μπορέσει να την εκμεταλλευτεί. Καπετάνος πέρασε ωραία και βρήκε την πάσα για τον Αποστολόπουλο. 6-20 ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Αποστολόπουλος πάει σε μια προσωπική ενέργεια. Μαζεύει ξανά ο ίδιος, Νταΐς θα εκτελέσει από το πλάι, άστοχο και αυτό το σουτ. Λουργάς. Πήρε ο Λαγωνικάκος. Τώρα ο Ανδραβίζος. Κόντρα σε 2 ψωμένα χέρια. Παραλίγο να πετύχει και το καλάθι. Κέρδισε όμως το φάουλ.
οποίο το έχει κάνει ο Αποστολόπουλος. Είναι το πρώτο μαδικό και για τους Wizards. Έφτασε στην πρώτη. 4-7. Αστοχή στην δεύτερη, μπαλά όμως φτάνει στα δικά του χέρια ξανά. Μπορείς όμως να κρατήσει τον έλεγχο στη συνέχεια. Κατοχή έτσι περνάει στα χέρια των Wizards. Κατσουράνης. Πέρασε στο μάτς τώρα για τους Roots. Καπετάνος, πήρε την επαναφορά, πιέζουν ψηλά οι φιλοξενούμενοι. Τσιγκής. Ωραία σκαστή πάσα για τον Αποστολόπουλο, ο οποίος έμεινε αμαρκάριστος, 6-7 τώρα. Στον πόντο πλέον πλησιάζουν οι Wizards, για τους οποίους είναι έτοιμοι να περάσουν στο μάτς Γιαπούλης και Σταυρόπουλος. Με πλάτη ο Κατσουράνης προσπάθησε να γυρίσει, κέρδισε το φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Φραγκός. Τώρα θα γίνουν και οι δύο αλλαγές για τους Western Wizards. Φραγκός και Τσίκης είναι αυτοί που θα καθίσουν στον παγκό, ενώ ο Κατσουράνης ετοιμάζεται για το ζευγάρι βολών του. Άστοχη πρώτη. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει για το 6-8. Στολόπουλος. Πήρε και εκτέλεσε αμέσως ο καπετάνος, δεν μπήκε το καλάθι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου και το σκορ στο 6-8. Υπέρ τον Ρούτσι, ο οποίος είναι και τώρα στην επίθεση, με τον Λαγωνικάκο να το παίρνει δίχως δεύτερη σκέψη. Παλά στο σίδερο. Ο Πούλης έχασε. Προσποιήθηκε για την πάσα ο Κατσουράνης, άφησε τον Λαγωνικάκο. Πήρε ο Κατσουράνης, ωραία προσποίηση για να ξεφύγει από τον Ταΐ, τα χάλασε στο τελείωμα όμως. Στολόπουλος τώρα. Ωραία, πέρασε. Τρομερή ενέργεια του Αποστολόπουλου, ο οποίος θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Θα μπορούσε να έχει πετύχει το καλάθι εδώ, ωστόσο. Δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα εντός καλαθιού. Παραμένει το 6-8. Δύο βολές για τον παίχτη των Wizards. Φιλιππής στο μάτς τώρα για τους Roots. Παίρνει τη θέση του Ανδραβιζού. Στο Λόπουλος τώρα έτοιμος για την δεύτερη, αφού αστόχησε στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη, 7-8. Ουλάς. Μακρινή πάσα για τον Φιλιππή. Πήγε προς τα μέσα, εκείνος και σκόραρε. Στην πρώτη ευκαιρία στο μάτς. Κατάφερε να βρει στόχο, 7-10. Ένα γρήγορο τρίπο του Ντάι, δεν έρχεται το καλάθι. Φιλιππής θέλει να βάλει προς την ομάδα του, αλλά πασάρει σε αντίπαλο. Γρήγορα, γρήγορα επιστρέφει ξανά στην επίθεση οι Wizards. Ντάι συνεργάζεται ωραία με τον Αποστολόπουλο. Δεν είναι και τόσο καλή η πάσα μου στην συνέχεια. Νέο λάθος όμως ξανά από τους Roots. Με τα αριστερό, άστοχη εκτέλεση του Γιαπούλη. Ακόμα μία προϋπόθεση ευνηδιασμού εδώ για τους φιλοξενούμενους. Φιλιππής, ωραία η πάσα του για τον Λουλουργά. Μετά την προσποίηση εκείνος δεν μπόρεσε, ούτε ο Κατσουράνης στη συνέχεια μπόρεσε να σκοράρει. Πανωτές χαμένες ευκαιρίες εδώ τον Ρουτς για τρεις πόντους στο σουτ του Αποστολόπουλου. Μπάλα θα καταλήξει τον Κατσουράνη, που σταματάει την τρίπλα, κάνει και μία παρακινδυνευμένη πάσα. Δεν έχω καθαρό μυαλό τώρα στις τελευταίες φάσεις οι Roots. Σταυρόπουλος,
Αστόχος στο δίποντο. Πάσα έφτασε στην άλλη πλευρά. Εκεί που είναι ο Γούλας. Λουργάζει τα ηρεμία. Καθώς η Βιασίνη νωρίτερα έφερε αρκετά λάθη από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Και έτσι καλό είναι τώρα να υπάρχει μια ήρεμη επίθεση. Κατσουράνης θα εκτέλεσει για 2. Δεν μπήκε ούτε τώρα η μπάλα. Παραμένει το 7-10. Σταυρόπουλος πάει μόνος του και καλά κάνει. 9-10. Στον πόντο πλέον το μάτς και έχουμε και την πρώτη διακοπή με το time out των Roots. Επιστρέψαμε μετά από το time out των φιλοξενούμενων. Μόλις ένας πόντος χωρίζει τις δύο ομάδες, 9-10 δείχνει το σκορ, 2-33 ακόμα. Και το τέλος της πρώτης περίοδου ο Γουρνέλος έχει περάσει το μάτς, έκανε και το λάθος τώρα. Συνδυασμός εδώ για τους κόκκινους, οι οποίοι θα περάσουν μπροστά για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. 11-10 είναι το σκορ με το καλάθι του Γιακουλή. Μπροστά λοιπόν οι Wizards. Γουρνέλος. Έχουμε φάουλ, το οποίο στέλνει στην γραμμή των βολών, τον ψηλό των Roots. Έναν παίχτη που δύσκολα μπορείς να τον κόψεις όταν θα επιλέξεις να σε ποστάρει. Στοχή τώρα στην πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη για το 11-11. Γιακούλης. Πας στη γωνία εκεί που είναι ο Σταυρόπουλος, το θέλει το σου, το πήρε, δεν το έβαλε όμως. Κατσουράνης, άφησε στον Λουλουργά. Να παίξει πάλι με τον Γουρνέλο, το κατάλαβε ο Νταΐς, βγήκε μπροστά και έκλεψε. Συνδυασμός για τους κόκκινους, ωραία η πάσα, δεν θα είναι όμως καλό το τελείωμα. Πέταξε μεγάλη ευκαιρία εδώ ο Φράγκος. Γρήγορα στην άλλη πλευρά τώρα η Roots, χαμένη ευκαιρία και για τους ίδιους. Ταΐς θέλει να τρέξει και πάλι την ομάδα του. Γιαπούλης επιλέγει να τελειώσει μόνο στα τρία αυτή τη φορά και πάλι για κατάληξη μπάλα εκτός του καλαθιού. Λουργάς. Λέγουν να πάνε σε οργανωμένη επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι. Γουρνέλος γυρίζει, δεν σκοράρει. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Νταΐς κατεβάζει. Παίνει στον Τσίγκη. Δεν διστάζει να εκτελέσει εκείνους για τρεις. Αδύναμο το σουτ. Λουργάς. Κρατάει. Στα 12 δευτερόλεπτα η επίθεση των φιλοξενούμενων. Αποφασίζει να εκτελέσει ο Φιλιππής, δεν μπαίνει το καλάθι. Αρκετά στοχές οι δύο ομάδες τις τελευταίες στιγμές. Γρηγόρη πάσα. Προσπίσει από τον Σταυρόπουλο, αφήνει έξω εκείνος. Φράγκος θα εκτελέσει για 3. Δεν θα έρθει ούτε τώρα, άτυχος ο Φράγκος σε αυτή την φάση. Αναπήδησε αρκετές φορές την μπάλα στο στεφάνι. Και κατέληξε εκτός 12 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τους Roots. 8. 5. Γουρνέλος πιέστηκε, η μπάλα καταλήγει εκτός, 2,2 στο ρολόι για τους Roots. Άστοχη επίθεση και έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 11-11. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο και μόλις ξεκίνησε στην ισοπαλία το σκορ 11-11. Δείχνει τώρα φωτεινός πίνακας με τους Roots να είναι στην πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Θα γίνει και το κλέψιμο από τον Φραγκό. Γιακούλης
Πήρε την προσπάθεια, στόχησε όμως. Σε λίγο μπροστά ο Ανδραβίζος. Ξεκίνησε στον ευθυδιασμό, σκοράρε για να δώσει και πάλι το προβάδισμα στους Ρουτς. Για το 11-13. Νταΐς δεν βγαίνει συνεργασία με τον Αποστολόπουλο, 3 εναντίον 2. Γρήγορη επίθεση, άστοχη όμως αυτή τη φορά από τους φιλοξενούμενους. Νταΐς πήρε, βρήκε λίγο χώρο, εκτέλεσε για 3, δεν μπήκε το καλάθι όμως. Για πούλησα ανανεώνει. Καπετάνος άφησε και πάλι στον Γιαπούλη, θα σηκωθεί εκείνος για 2. Ταΐς κυνηγάει, να δούμε που θα καταλήξει η κατοχή. Μπάλα στα χέρια του Κουρνέλου, κατοχή για Ρουτς. Ηρέμια ζητούν από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας. Ούλας. 2 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση, ένα σκοτωμένο σούτ από τον Γούλα. Όμως οι Ρουτς βρίσκονται και πάλι στην επίθεση μετά από το λάθος των κόκκινων. Ανδραβίζος, παίρνει ξανά. Γούλα στην κορυφή. 9 δευτερόλεπτα, κακή πάσα. Ταΐς. Στην επίθεση τώρα η κόκκινη, προσποιείται ο Αποστολόπουλος. Επιστρέφει η άμυνα των Ρουτς. Θα γίνει και το φάουλ τώρα στον Αποστολόπουλο, πρωτοματικό των φιλοξενούμενων στην δεύτερη περίοδο. Λουλουρκάς στο μάτς, όπως και ο Παναγιώτης Ανδραβίτσος από την πλευρά των Ρουτς. Φράγκος. Ντάις. Κοντά στον Γουρνέλο. Πέφτει πάνω του εκείνος και του κάνει το φάουλ. Ντάις τώρα στη γραμμή. Μπαίνει πρώτη για το 12-13. Μέσα και η δεύτερη, 13 όλα. Λουργάς οργανώνει τώρα για τους Ρουτς. Ο Ανδραβίζος του δίνει το σκρίνο ο Γουρνέλος. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Πέρασε η πάσα για τον έτερο Ανδραβίζο, τον Παναγιώτη, ο οποίος αστόχησε στην προσπάθειά του, η οποία είναι και πρώτη του στο παιχνίδι. Φράγκος στον Γιακούλη, έγινε το κλέψιμο, καθαρή άμυνα. Σουτ για 3, άστοχο όμως από τον Λουλουργά, έσωσε την, έσωσαν την κατοχή Ρουτς και συνέχεια θα κερδίσει το φάουλο Ανδραβίζος, ποιος δεν δίστασε να πάει στα μέσα. Μια φάση η οποία φαίνεται σκοτωμένη εδώ. Κατάφεραν να έχουν όφελος 2 βολών οι φιλοξενούμενοι. Πρωτοματικό επίσης αυτό για τους Wizards στην δεύτερη περίοδο. Μπορεί να συνεχίσει ο Ανδραβίζος, καθώς έδειχνε να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Ωστόσο φαίνεται δεν είναι τόσο σοβαρές. Θα βάλει και την πρώτη βολή, 13-14. Μέσα και η δεύτερη αλάνθαστος από την γραμμή ο Ανδραβίζος. 13-15. Στολόπουλος. Τελεί για 3, Ανδραβίζος στο rebound. Λουργάς αναλαμβάνει να κατεβάσει.
Παναγιώτης Ανδραβίζος στον Θεόδωρο. Αργυράκης είναι κοντά του. Πιέζει ο Φράγκος, τον πέρασε ο Ανδραβίζος και σκόραρε κιόλας. 13-17. Στολόπουλος. Σταυρόπουλος. Στη γωνία ο Ντάις. Για να βρει το τρίποντο, το οποίο δεν θα έρθει ούτε τώρα για τους Wizards. Ανδραβίζος προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Πάει και δεύτερος παίκτης εκεί για βοήθεια στην άμυνα. Δεν βρήκε κάποιον καινούριο διάδρομο παίκτη των Roots, οι οποίοι έχουν 9 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Γιουργάς από τα αριστερά απέδειξε μπροστά του, ο Ντάις έκανε το φάουλ. Κατσουράνης περνάει στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Στον πάγκο ο Γουρνέλος. Έξω και η δεύτερη, δεν αλλάζει το 13-17. Θα πετάνω στον Αποστολόπουλο. Σταυρόπουλος θα το πάρει το σουτ. Ψάχνουν το τρίποντο στις τελευταίες φάσεις οι Wizards. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να το βρουν. Λουργάς. Έχει πάρει καλύτερη θέση ο Κατσουράνης, ο οποίος έχει βάλει πλάτη τον αντιπαλό του και κερδίζει το φάουλ τελικά από τον Φράγκο. Κατσουράνης εστοχή στην πρώτη, 13-18. Μέσα και η δεύτερη, 13-19. Στο συν 6 πλέον οι φιλοξενούμενοι. 5 και 10 ακόμα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Χαμηλά έχει μείνει το σκορ. Στο Λόπουλος έχει γίνει το φάουλ από τον Κατσουράνη, ο οποίος δείχνει να διαφωνεί. Ο Πετάνος εκτέλεσε. Μάζεψε ο Λουργάς. Μαλά έφτασε στον Κατσουράνη, ο οποίος άφησε τον Ανδραβίζο. Πήρε τα βήματα εκείνο, το χάσε όμως. Μάζεψε ο Φράγκος. Σταυρόπουλος. Ο Στολόπουλος δεν διστάζει να εκτελέσει, ούτε τώρα θα βρουν το τρίποντο οι Wizards. Δεν έχουν καταφέρει να σπάσουν το ρόδι. Λουργάς πάει μόνος του και καλά κάνει. 13-21, ανεβαίνει η απόσταση στο συν 8 πλέον οι Roots επίτα από αυτό το καλάθι του Λουργά. Με τους Wizards από την άλλη να δυσκολεύονται αρκετά επιθετικά στις τελευταίες φάσεις. Φραγκοσούτα, αυτός θα μπορέσει να βρει στόχο τώρα. Σερί 7-0 από τους φιλοξενούμενους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο που μπορεί να μεγαλώσει τώρα. Ο Ανδραβίζος. Έγινε το κλέψιμο, δεν ολοκληρώθηκε όμως. Πέρασε ο Ανδραβίζος και αυτός τον Κατσουράνη που σε δεύτερο χρόνο θα ευστοχίσει. Και έχουμε την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. 13-23. Αφού ο Παναγιώτης Ανδραβίζος, ο οποίος έχει κάνει το φάουλ στον Θήκη.
Συνέχεια με Αποστολόπουλο. Παραβήματα εδώ ο Σταυρόπουλος. Καθώς έκλεισε ωραία η άμυνα των Roots. Και τώρα ανάγκασαν στην παράβαση. Παραμένουν κολλημένοι. Παραμένουν κολλημένοι στο 13. Οι κόκκινοι. Από την άλλη, φιλοξενούμενοι έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την αδράνεια των αντιπάλων τους. Έχουν καταφέρει να φτάσουν την διαφορά στο συν 10. Τελευταίο τρίλεπτο λοιπόν στην δεύτερη περίοδο. Στο Λόπουλος. Σε στον Νταΐ. Τελεί εκείνος, αδύναμο το σουτ. Αλλά καταλήγει στον Αποστολόπουλο. 15 λεπτά τώρα για τρία επίθεση των κόκκινων. Γιαπούλης, πάτησε γραμμή. Νέο λάθος των Wizards. Ακόμα μια ανεκμεταλλευτή επίθεση. Μακρινή πάσα Κατσουράνης, έμεινε εκεί. Κοιμισμένη άμυνα των Wizards. 13-25. Το momentum είναι ξεκάθαρα στην πλευρά των Roots. Και έχουμε για time out τώρα από την πλευρά των κόκκινων. Ένα σερί 0-11. Έχουν καταφέρει να φτιάξουν οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν την ψυχολογία με το μέρος τους, έχουν καλύτερες επιθετικές επιλογές και πλέον προηγούνται με 13-25. Στα 3 δευτερόλεπτα θα έρθει ένα σουτ για τους Wizards, οι οποίοι παραμένουν άσπεροι στην επιθέση. Και κολλημένοι στο 13, μπορεί να αλλάξει αυτό τώρα εδώ με τον εχνεδιασμό του Αποστολόπουλου. Ανενόχου το lay up και επιτέλους καλάθι για τους κόκκινους, 15-25. Το 13-14 υπενθυμίζω είχαν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Θα κάνουν τώρα μετά από κάποια λεπτά με τον Αποστολόπουλο, 15-25 πλέον το σκορ. Ντάις τσεκάρει γύρω του. Τον πίεσε κάποιος πήρε ο Αποστολόπουλος. Και πάλι Ντάις κρατάει. Θα πάρει ένα πολύ μακρινό σουτ. Γιαπούλης μάζεψε, δεν μπορείς να εκτελέσει σωστά. Το έχει κάνει ο Λαγωνικάκος ο Χρήστος. Λαγωνικάκος επιστρέφει στο μάτς ο Νίκος στην θέση του Χρήστου, ο οποίος θα αποσυρθεί τώρα. Άστοχη πρώτη βολή. Σταυρόπουλος εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. 16-25. Κατσουράνης πίστεψε ότι θα κάνει κίνηση ο συμπαίκτης του, δεν έγινε όμως. Σταυρόπουλος, ωραία έπασε του για τον Γιαπούλη. Έχει κάνει φάουλ. Ο Λουργάς, όπως λέει ο ρέφερι, παρότι σήκωνε το χέρι του ο Φιλιππής. Κουρνέλος στο μάτι για τους Roots. Άτυχος στην πρώτη του βολή ο Γιαπούλης. Thank you.
και τη δεύτερη. Δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι Wizards. Νομπήκαμε μόλις το τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου πάντα. Λαγωνικά ο Κοσποστάρη μισμάτσε εκεί με τον Τσίκη, του κάνει το φάουλ πέρα στον Wizards. Φράγκος στο μάτς τώρα για τους κόκκινους, περί θέση του Τσίκη. Κατσουράνης πήρε απευθείας από την επαναφορά και εκτέλεσε. Γουρνέλος είναι εκεί για να σκοράρει. 16-27. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Στολόπουλος για 2 ευστόχος για αυτός. 18-27. 27 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Λαγωνικά Κος κατεβάζει αργά-αργά. Στα 15 η επίθεση των Roots. Ψηλά για να πιέσει Σταυρόπουλος. Κρατάει ο Λαγωνικάκος τώρα, αφήσει τον Κατσουράνη. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Χάνει την ισορροπία του, καθαρή άμυνα. Ταΐ στα 5 δευτερόλεπτα. 3 από αρκετά μακριά, δεν μπαίνει το καλάθι. 1 δευτερόλεπτο και φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Με το σκορ να δείχνει 18-27 υπέρ των Roots. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Στο σύν 9 οι Roots, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους το προβάδισμα. Στο σκορ με το οποίο δείχνει 18-27 τώρα. Στο σημείο το είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να δούμε κάποιο τρίποντο στο παιχνίδι. 0 στα 19 είχαν οι Wizards, 0 στα 2 οι Roots. Κατοχή είναι για τους Wizards τώρα. Με τον Ντάι να παίρνει στα αριστερά. Μπερδεύεται όμως, φεύγει μπάλα από τα χέρια και καταλήγει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Ούλας. Τα κινήσεις πήρε ο Ανδραβίζος. Με το δεξί χέρι αστοχή. Γιαπούλη στον Αποστολόπουλο. Πάλι Γιαπούλη από τα δεξιά. Προλαβαίνει την πίεση του αντιπάλου του και σκοράρει για το 20-27. Λαγωνικάκος. Θα έρθει τον Κατσουράνη να πάει κοντά του για να του δώσει επιλογή για screen. Έξυπνη πάσα, την κατάλαβε όμως ο Αποστολόπουλος. Γιαπούλης. Κακή πάσα που δεν μπόρεσε εκείνη να φτάσει στον συμπαίκτη του, στον καπετάνο. Είναι ο λάθος των Wizards στο τρίτο δεκάλεπτο. Ούλας οργανώνει τώρα. Ο Ανδραβίζος, του κλέβει την μπάλα ο καπετάνος. Στολόπουλος, θα περάσει στο κέντρο. Και άφησε στον Ντάι για το πρώτο τρίποντο. Ούτε τώρα. Κατοχή παραμένει στους Wizards. Θα ακούσει την επαναφορά, Γιαπούλης πήρε. Και κάνει βήματα. Συνεχόμενα λάθη των κόκκινων. Ακόμα ένα τώρα από τον Γιαπούλη. Και ακόμα μια επίθεση η οποία περνάει χωρίς κάτι καλό για τους Western Wizards. Η απόσταση παραμένει στους 7 πόντους. Λαγωνικάκος. Θα εκτελέσει, αλλοιώνεται η προσπάθειά του, μάζεψε ο Ντάις. Στολόπουλος. Πιέζεται ασφυκτικά. Πυροφράγκος εκτέλεσε για 3. Ούλας.
Μας κρατάει στα 10, άφησε τώρα στον Ανδραβίζο. Λαγωνικά κόσμο με πλάτη. Γυρίζει τώρα πρόσωπο στο καλάθι. Δεν είναι καλό όμως το τελείωμά του. Ζητάει και αλλαγή. Στο Λόπουλος, ωραία πάσα του Γιαπούλη. Θα τελειώσουμε με επιτυχία τον εφηδιασμό των Wizards 22-27. Στο μείον 5 πλέον. Οι γηπεδούχοι, με συγχωρείτε. Χωρίς καλάθι μέχρι στιγμής. Η Roots στην τρίτη περίοδο. Κατσουράνης. Σε πάσα για τον Λαγωνικάκο. Τελεί εκείνο στο δεύτερο χρόνο. Είναι άστοχο όμως και αυτό το σουτ. Στολόπουλος. Κράτησε. Εκτέλεση κιόλας για τρεις. Και θα σπάσει το ρόδι. 25-27. Πρώτο τρίποντο στο μάτς αυτό του Αποστολόπουλου, ναι. Ο οποίος φέρνει και την ομάδα του στο μείον 2 πλέον. Και αναγκάζει τους Roots να καλέσουν time out. Συνέχεια στο μάτς, σερί 7-0 των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο. Και έτσι πλέον η απόσταση έχει πέσει στους 2 πόντους. Με τον Αποστολόπουλο να πετυχαίνει και το πρώτο τρίποντο νωρίτερα της αναμέτρησης. Βγήκε εδώ η άμυνα, ακόμα μία από τους κόκκινους. Θα κερδίσει και το φάουλ ο Αποστολόπουλος. Το έχει κάνει ο Ανδραβίζος, ο Θεοδωρός. Τρίτο του φάουλ κιόλας. Δεύτερο ομαδικό για τους Roots στην τρίτη περίοδο. Φράγκος. Νταΐς. Για το προσπέρασμα δεν θα έρθει. Για Πούλης όμως είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Η κατοχή παραμένει στους Wizards. Τώρα θα περάσει εκτός ο Ανδραβίζος για να περάσει τη θέση του. Ο Παντελάτος. Νταΐς. Ακόμα μια ευκαιρία για τους Wizards. Έχουμε ένα χτύπημα εκεί του Φιλιππή. Και έχουμε και και μια δεύτερα τώρα για τους Wizards. Ταΐς. 4 δευτερόλεπτα, 3. Έχουμε μεταφορά της μπάλας από τον Ταΐ. Γιάννησαμε 4 λεπτά μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο. Με τους Roots ακόμα να αναζητούν τον πρώτο τους καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Γουλάς. Λουλουργάς, με συγχωρείτε. Κατσουράνης πήρε στα αριστερά. Μπροστά του έχει τον Νταΐ. Θέλει να πλησιάσει. Ο δεύτερος αντίπαλος βρέθηκε κοντά του. Πήρε ένα κακό σουτ. Ο Κατσουράνης το ξέρει και ο ίδιος, γι' αυτό ζήτησε και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Ναι, ευκαιρία ήταν να εξωφαρίσουν είτε να προηγηθούν. Οι Wizards. Θα στοχίσει τώρα ο καπετάνος. Αστοχικέ στην συνέχεια προσπάθεια του Γιαπούλη. Φιλιππής. Για τρεις, ένα γρήγορο τρίποντο από τον Λουργά, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα όμως. Το 25-27 δεν αλλάζει. Κουρνέλος επιστρέφει στο μάτς για τους Roots τώρα. Ταΐς. Ταΐς θέλει να περάσει. Έφτασε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Παραμένουν στην επίθεση οι Wizards. 5 δευτερόλεπτα. Θέλει να περάσει ο Αποστολόπουλος. Έχει δεχθεί το φάουλ. Το οποίο είναι και το τρίτο των Roots. Και το τρίτο φάουλ επίσης του Λουλουργά. Στολόπουλος. Δεν πέρασε η πάσα, αλλά έχει κοπεί αντικανονικά.
με το πόδι του Λουργά, δεν κάνω λάθος. Γιαπούλης. Κοντραστήψωμένα χέρια θα σκοράρει και θα ισοφαρίσει. 27-27 πλέον. Σερί 9-0 των Wizards που φέρνει το παιχνίδι και πάλι στην ισοπαλία. Άποντι στο τρίτο δεκάλεπτο η Ρουτς θέλει να το σπάσει αυτό ο Γουρνέλος, δεν θα τα καταφέρει. Τρέχει τώρα ο καπετάνος, ανεβάζει ταχύτητα, φτάνει κοντά, το χάνει όμως. Ωραία η πάσα, αλλά γονικά Κώστα θα τελειώσει καλά τη φάση, πρώτο καλάθι αυτό για τους Ρουτς. Στο τρίτο δεκάλεπτο το φέρνει ο Νίκος Λαγωνικάκος μετά από 6 λεπτά παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο. Νταΐς για 3 μπροστά στον Γουρνέλο, 30-29. Πήρε ο Γουρνέλος, άφησε ξανά τον Γούλα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Ευνηδιασμός εδώ των Wizards για Πούλη, σκόντρα σε ψηλότερο αντίπαλο, του κάνει το φάουλ ο ψηλός των Roots και τον στέλνει στην γραμμή τώρα. Λούγκας επιστρέψει το μάτς, πήρε την θέση του Γούλα. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Τσίκη να επιστρέψει το μάτς, όπως και τον Σταυρόπουλο. Άστοχο στην πρώτη ο Γιαπούλης. Βάζει την δεύτερη. 31-29. Στο συν 2 η Wizards τώρα. Φιλιππής, Λαγωνικάκος πήγε δεύτερος πάνω του, γι' αυτό προτίμησε να πασάρει. Βήμα πίσω, εκτέλεση για 3, πολύ καλό γνωστό σουτ του Λουλουργά. Τρία και 9 ακόμα στην τρίτη περίοδο, 0-4 υπερθυμίζω τα ομαδικά φάουλ. Σταυρόπουλος. Ριονταΐς. Πέρασε ωραία, πάσα στο Σταυρόπουλο ξανά. Δεν μπορείς να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, τώρα θα το κάνει στη συνέχεια ο Γιαπούλης. 33-29. Επιμέρους 13-2 στην τρίτη περίοδο από τους Wizards. Φιλιππής. Ωραία η πάσα, ένα πολύ δύσκολο καλάθι εδώ από τον Παντελάτο, 33-31, πρώτο πόντι στο παιχνίδι, η συγκεκριμένη 2, Φράγκος, Τσίκης, κακό σουτ, λίγο στο πλάι του Αμπλό η μπαλά. Σήμερα του Χρήστου Λαγωνικάκου να επιστρέψει το μάτς τώρα. Στην θέση του Παντελά του πέρασε. Λουργάς. Ο Λαγωνικάκος. Κακή πάσα του όμως, τον κατάλαβε ο Σταυρόπουλος. Τον σπατάει, γκάζει. Πάει μόνος του μέχρι την άλλη πλευρά. Δεν θα τελειώσει καλά, δεν θα πάρει και το φάουλ όμως. Μουρνέλος εκμεταλλεύεται τη δύναμή του. Πετάει και εκτός την μπάλα στην συνέχεια. Κατοχή για τους Wizards. Μια πουλή άφησε έξω. Σταυρόπουλος έπεσε πάνω στον Γουρνέλο, ο οποίος θα κάνει το φάουλ τώρα, το οποίο συμπληρώνει και τα ομαδικά των Roots.
Και το φάουλ και για τον Γουρνέλο. Τώρα άστοχη πρώτη βολή του Σταυρόπουλου, με συγχωρείτε. Έχει ακόμα μία να εκτελέσει. Θα τη χάσει και αυτή. Δεν αλλάξει έτσι το 33-31. Λυπής. Με όλα αυτά στον Ρουτς. Σταυρόπουλος. 1-12 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τελεί για 3, το χάνει όμως ο Νταΐς. Λαγωνικάκος με μια πασαλού του γηπέδου θα καταφέρει να βρει τον έτερο Λαγωνικάκο. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Σταυρόπουλο. Τσίκι στην άλλη πλευρά. Πέρασε, δέχτηκε το φάουλ τον Χρήστο Λαγωνικάκο. Στη γραμμή. Αφού σας υπενθυμίζω ότι εδώ και λίγα λεπτά έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Ρουτς. Μέσα η πρώτη. Χάνει την δεύτερη ο Τσίκης. Τελευταίος ποιος έχει βρει. Η κατοχή. Είναι για τους Wizards, όπως λέει ο ρέφερι. Έχουμε μια στιγμή έντασης εδώ. Και έχει δοθεί και μια τεχνική ποινή. Ενώ έχουμε και time out για να ηρεμήσουμε κάπου στα πνεύματα. Εκτελέστηκε η βολή της τεχνικής ποινής από τον Νταΐ. 35-31 πλέον το σκορ. Νταΐς τώρα 39 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Γιαννοπούλης κέρδισε το φάουλ από τον Φιλίππη. Έχει γίνει. Για πολύ τώρα στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη, 36-31. Βάζει και την δεύτερη. 37-31 στο σύν 6 πλέον οι Western Wizards, οι οποίοι έχουν ανατρέψει τα πράγματα στην τρίτη περίοδο. Και το προβάδισμα είναι στα δικά του χεριά. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Φιλιππής θα κερδίσει το φάουλ. Έχει γίνει χαμηλά όπως λέει ο ρέφερι. Αυτό είναι μόλις το πρώτο ομαδικό των Wizards το 10 λεπτό. Μπάλα στον Λαγωνικάκο, θα εκτελέσει για τρεις εκείνους, δεν το βάζει. Χωρίς τρίποντο συνεχίζει στο μάτς η Roots. Έχει φύγει ο Σταυρόπουλος, προσποιείται, το έχασε όμως. Μπάλα παραμένει σε κόκκινα χέρια, 10 δευτερόλεπτα όλα δικά τους. Νταΐς επιλέγει να το πάρει από εκεί και θα αφήσει και 5 δευτερόλεπτα στους αντιπάλους του. Τώρα ξεκινάει ο χρόνος, Λαγωνικάκος πίσω από το κέντρο πετάει την μπάλα και θα καταλήξει κάτω από το στεφάνι. Φινάλε λοιπόν του δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 37-31.
Πήγαμε και στο 4ο δεκάλεπτο μόλις, 37-31. Το σκορ θα αλλάξει αυτό όμως γρήγορα γρήγορα, 37-34 τώρα. Από το πρώτο τρίποντο τον Ρουτς, το οποίο θα έρθει από το χέρι του Λουλουργά, παρακαλώ. Στους 3 πόντους πλέον η διαφορά. Θα γίνει και το κλέψιμο τώρα από τον Ανδραβίτσο. Κρατάει παρά την πίεση των αντιπάλων του. Θα χάσει την συνέχεια, αλλά έχει προηγηθεί και φάουλ. Όπως το Λόπουλος το έχει κάνει το φάουλ. Βουλάς. Λουλουργάς για ακόμα ένα σουτ. Θα το χάσει αυτή τη φορά. Πιέζεται. Ο καπετάνος άφησε στον Αποστολόπουλο και βλαπίσω από την πλάτη τον καταδιώκει ο αντιπαλός του. Περίτρο ο καπετάνος Τσίκης. Ζήτησε και πήρε ο Νταΐς. Ξεκινάει την προορία του προς το αντίπαλο καλάθι και σκοράρει χωρίς κανείς να μπορεί να το σταματήσει. 39-34. Βουλάς από τα δεξιά, έφτασε κοντά και έδωσε το φάουλ στην συνέχεια από τον Νταΐ. Έχει γίνει το φάουλ, το δεύτερο ομαδικό αυτό των κόκκινων. Νταΐς ο οποίος θα πέρασε εκτός τώρα. Έφυγε η μπάλα εκτός, δεν μπορούσε να την προλάβει ο Κατσουράνης. Κατοχή για τους Wizards. Συνέχεια με Σταυρόπουλο. Στολόπουλος, πάει ο Φράγκος εκεί να του δώσει το σκρίν, αλλαγή στο μαρκάρισμα. Κατσουράνης βγήκε πάνω του. Στο Λόπουλο συνέχισε, δεν μπόρεσε να πάρει κάτι καλό. Βουλάς. Ο Ανδραβίζος πάει δυναμικά προς τα μέσα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Η κατοχή είναι για τους Wizards. 39-34 υπερθυμίζω το σκορ. Διανύουμε σιγά σιγά το πρώτο δίλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Σταυρόπουλος. Έχει γίνει το φάουλ χαμηλά από τον Ανδραβίζο. Φράγκος. Πήρε ξανά έξω. Τα εκτελέσει τώρα για τρεις αδύναμο. Το σουτ μάζεψε ο Λουργάς. Λουργάς ψάχνει επιλογές. Πιέζεται ασφυκτικά από τον Φράγκο, αφήνει δίπλα του στον Ανδραβίζο. Ποιος κάνει το βήμα πίσω. Δεν βγαίνει η συνεργασία, έγινε το κλέψιμο. Ο Στολόπουλος έχει και δύο συμπαίκτες στο πλάι. Αν θέλει να πασάρει, προτιμάει να πάει μόνος του και κερδίζει τελικά το φάουλ από τον, από τον Αργυράκη. Ο οποίος ζητάει να δοθεί χαμηλά το φάουλ. Τελικά έχουμε βολές για τον Αποστολόπουλο, αυτός θα πάει στη γραμμή. Εύστοχος στην πρώτη, 40-34. Άστοχος στη δεύτερη. Μαζί του Αργυράκης. Λουργάς. Πυρογούλας. Αραφίζος τσεκάρει τις επιλογές του. Θα εκτελέσει τελικά ο ίδιος. Μπάλα στο σίδερο και έξω. Αποστολόπουλος μάζεψε. Πέρασε ο Αποστολόπουλος. Βρήκε και την πάσα και ο Σταυρόπουλος θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία. 42-34.
στο συν 8 πλέον. Οι Roots και έχουμε διακοπή για time στο συν 8, με συγχωρείτε. Οι Wizards και έχουμε διακοπή τώρα με το time out των Roots. Συνέχεια έπειτα από το time out των Roots, οι οποίοι ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο 7 λεπτό του match, βλέπουν τους αντιπάλους τους να έχουν ένα προβάδισμα 8 πόντων στα χέρια τους. 42-34 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Τους Wizards να έχουν γυρίσει την, να έχουν ανατρέψει την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο και να προηγούνται πλέον στην αναμέτρηση. Τσουράνης άφησε στον Λουλουργά. Οι Roots ψάχνουν να βγάλουν αντίδραση. Κατσουράνης θέλει να βρει λίγο χώρο, δεν τα καταφέρνει. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων με 7 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση τους. Ο Φιλιππής έφτασε κοντά Δέρεκ, μεταλλευτεί όμως την καλή του θέση. Έχει και δεύτερη ευκαιρία τώρα, θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 42-36. Φιλιππής, ο οποίος επέμεινε και δικαιώθηκε τελικά. Άστοχος όμως είναι η βολή, παραμένει το 42-36. Σταυρόπουλος, τον Αποστολόπουλο, Καπετάνος, πάει κοντά, θα δεχτεί το φάουλ από τον, από τον Αργυράκη, με το σώμα λέει ο ρέφερι. Έχουμε δύο βολές τώρα για τον Καπετάνο. Έξω η πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη. Βιάστηκε να περάσει και στο ζωγραφιστό παίκτη των Wizards. Και αυτό έχουμε και το σφύριγμα τώρα για την κατοχή για τους Roots. Αργυράκης, Λουλουργάς. Έξυπνη πάσα στην πλάτη της άμυνας των Wizards, εκεί που βρέθηκε ο Ανδραβίτσος, για να σκοράρει και να μειώσει στο 42-38. Στολόπουλος. Τσουράνης μάζεψε. Τελευταίο εξάλεπτο στο μάτς. Γίνει φάουλ πριν... Όχι. Α, έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Γι' αυτό και έχουμε και βολές. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των Wizards. Από την άλλη, οι Roots έχουν ένα φάουλ να δώσουν ακόμα. Η πρώτη από τον Φιλιππή. Κάθε πόντος από εδώ και πέρα θα μετράει. Δεν πρέπει να παίρνουν ανεκμετάλλευτες οι βολές. Βάζει τη δεύτερη. 42-39. Γιαπούλης άφησε στον Αποστολόπουλο. Δεν δίστασε να το πάρει εκείνος και να το βάλει κιόλας. 45-39. Ανδραβίζος να λαμβάνει, να κατεβάσει τώρα για τους Roots. Ο Φιλιππής να εκτελέσει για τρεις και θα κερδίσει το φάουλ τελικά. Θα τον πάει στη γραμμή για τρεις βολές ο Καπετάνος. Ήταν αυτός που έκανε την παράβαση. Τρεις προσπάθειες τώρα από τη γραμμή της φιλανθρωπίας για τον Φιλιππή. Πετάει την μία. Βάζει τη δεύτερη.
φάση και την τρίτη 2 στις 3, 45-41 πλέον. 5 και 18 το μάτς. Σταυρόπουλος. Ζήτησε και πήρε ο Νταΐς. Του θέλει να αποστάρει. Γυρίζει, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Ανδραβίζος. Βγάζει μπροστά την ομάδα του 2 εναντίον ενός. Πάει μόνος του Ανδραβίζος, θα σκοράρει. Θα κερδίσει και το φάουλ. 45-43. Βγάζουν αντίδραση εδώ οι Ρούτσους. Με τον Ανδραβίζο να πλησιάζει στο δίποντο την ομάδα του και να έχει και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή τώρα. Χάνει όμως την βολή. Σταυρόπουλος. Θα το πάρει το τρίποντο. Μα να βρίσκει σίδερο όμως ο Ανδραβίζος είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Κρατάει τώρα. 4,5 λεπτά πριν το τέλος. Φιλιππής του δίνει ξανά. Είναι ολομόναχος ο Ανδραβίζος. Κοντός ούτ όμως. Συνδυασμός εδώ των κόκκινων που θα τελειώσει με καλάθι. Ο καπετάνος είναι αυτός που θα σκοράρει. 47-43. Ξεδεράκι 4 πόντων τώρα για τους κόκκινους. Φιλιππής. Γουρνέλος, ο οποίος έχει ώρα να περάσει το μάτς. Θα στοχίσει τώρα στην προσπάθειά του. Στολόπουλος. Χάσαν για τον Σταυρόπουλο, για πούλης από το πλάι, είναι άστοχος, μάζεψε ο Ανδραβίζος. Που σπατάει γκάζι. Φτάνει στην απέναντι πλευρά, τον κόβει κανονικότατα ο Αποστολόπουλος. Θέλησε να πάει σχερασμένα, δεν του βγήκε όμως. 3,5 λεπτά ακόμα. Νταΐς. Ψηλή πάσα. Δεν κατάφερε όμως να βγει αυτή τη συνεργασία με τον καπετάνο. Λαγωνικάκος και Γούλας επιστρέφουν στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Γούλας άφησε στον Λουργά Κατσουράνης, δυσκολεύτηκε να κρατήσει, να υποδεχθεί την πάσα από τον συμπαίκτη του και έτσι κάνουν ένα δώρο. Εδώ οι Wizards οι οποίοι πήγαν να το γυρίσουν πίσω. Δεν έγινε όμως το κλέψιμο. Μια πουλή άφησε στον καπετάνο. Το θέλει το σούτ εκείνος και φαίνεται γιατί. 50-43 από την τρίποντη βόμβα τώρα του καπετάνου. Στο συν 7 ξανά. Οι Wizards σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό σημείο. 2-53 ακόμα μας απομένουν για το τέλος. Γουρνέλος έχει φτάσει κοντά. Θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. Δεν μπορείς να το σταματήσει κανένας εκεί. 50-45. Είπαμε όταν φτάνει σε πλεονεκτική θέση ο Γουρνέλος είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον κόψεις. Τα αποδείκνει και στη συγκεκριμένη φάση. Έξω η βολή, μάζεψε ο Κατσουράνης όμως. Ο οποίος θέλει ο ίδιος να πάρει την εκτέλεση, δεν το βάζει. Τα ίσπυρε. Γιακούλης. Στολόπουλος, 2,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Εκτελεί για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι, ακολουθεί όμως ο Γιακούλης στη φάση. Δεν είναι, στέκεται τυχερός εδώ. Κούλας. Ψάχνει ο Λουργάς συμπαίκτη, βρίσκει τον Γούλα ξανά. Από ένα φάουλ για Κατσουράνη και για Σταυρόπουλο για τα 2-30 διάρκεια. Λαγωνικάκος. Έγινε το κλέψιμο.
Στολόπουλος, δεν υπάρχει λόγος για σύνδεση τώρα από τους Wizards. Γιαπούλη στέκεται, εκτελεί για δύο, δεν παίρνει το καλάθι. Λουλουργάς μάζεψε. Θα δεχτεί το φάουλο από τον Αποστολόπουλο. Έχουν συμπληρωθεί, υπερθύμιζε τα ομαδικά από την πλευρά των κόκκινων. Έτσι ο Αποστολόπουλος εδώ δίνει ένα δωράκι, δύο βολών τώρα στον αντίπαλό του. Μέσα η πρώτη. 50-46. Κάνει την δεύτερη ο Λουλουργάς. Η κατοχή παραμένει στους Roots. Ο Ανδραβίζος έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Και πάλι στην γραμμή η φιλοξενούμενη. Ο Ανδραβίζος στην γραμμή τώρα. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 50-46, 1 και 41 ακόμα για το τέλος. Τελεί τη δεύτερη, τη χάνει και αυτή. Γουρνέλος είναι εκεί για το επιθετικό rebound, δεν θα πετύχει το καλάθι όμως. Η κατοχή παραμένει στους Roots. Για ακόμα μια φορά δεν κατάφερε να καθαρίσει το rebound η κόκκινη. Και συνεχίζουν να ελπίζουν έτσι οι φιλοξενούμενοι. Φιλιππής έφτασε κοντά. Δεν σκόραρε όμως. Ακόμα μια ευκαιρία περνάει, είναι εκμετάλλευτη. Τώρα ρίχνει ταχύτητα ο καπετάνος και άφησε τον Αποστολόπουλο. 1-20 ακόμα. Είναι μόνος το καπετάνος, δεν τον προλάβω ο Φιλιππής. Δεν τιμώρει όμως ο παίκτης των Wizards. Θετικό rebound, 14 επίθεση για τους κόκκινους. Λαΐς. Στο έδαφος ο καπετάνος. Έχει κάνει φάουλο ο Γουρνέλος. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά και από την πλευρά των Roots. Και έτσι ο καπετάνος είναι τώρα στημένος στη γραμμή. Πάει στη δεύτερη. 51-46. Λουλουργάς. Θα το πάρει το τρίποντο και το βάζει. 51-49. Πάρα πολύ μεγάλο τρίποντο από τον Λουλουργά. Και οι Roots δείχνουν να έχουν ανάσα αυτή τη στιγμή. Time out τώρα για τους κόκκινους. Ένα 49-52 δευτερόλεπτα ακόμα για το φιναλέ της αναμέτρησης. Στολόπουλος. Άφησε τον καπετάνο. Για πάνω του Γουρνέλος. Θα εκτελέσει τώρα για τρεις ο καπετάνος. Κακό το σουτ. Διεκδίκηση για το rebound και η μπάλα είναι για τους Roots. Yeah. 37,6 ακόμα στο ρολόι. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ραβίζος. Πήρε ο Φιλιππής, θα εκτελέσει για τρεις για να βάλει μπροστά την ομάδα του. Δεν τα καταφέρνει. Η κατοχή είναι για τους Wizards. Ήταν ένα γρήγορο φάουλ από τον πάγκο των Roots.
Πέρα ο Αποστολόπουλος. Θα γίνει τελικά το φάουλ γρήγορα γρήγορα από τον Φιλιππή. Αυτός θα πάει τώρα στη γραμμή. Αποστολόπουλος. Βάζει την πρώτη 52-49. 21,5 ακόμα για το τέλος. Μαξιλαράκι τριών πόντων για τους Wizards. Συν 4 τώρα. Και από τη δεύτερη εύστοχη βολή 53-49. Λουλουργάς. Φτάξει ένα γρήγορο σουτ. Οι φιλοξενούμενοι. Να δούμε ποιος θα το πάρει. Ο Λουλουργάς θα το πάρει. Δεν το βάζει όμως. Ο καπετάνος και αυτός τώρα θα οδηγηθεί στην γραμμή επίτα από το φάουλ του Άντρα Βιζρού. 8,8 ακόμα στο ρολόι και οι Western Wizards είναι πολύ πολύ κοντά στην νίκη, η οποία θα είναι η τέταρτη αν έρθει στην σεζόν. Καπετάνος τώρα στη γραμμή. Μέσα η πρώτη βολή, 54-49. Βάζει και την δεύτερη, εκμεταλλεύονται τις βολές τους οι Wizards. 8 δευτερόλεπτα ακόμα, διαδικαστικού χαρακτήρα. Φιλίππης θα εκτέλεσει για 3, έρμπολη προσπάθειά του και κάπως έτσι φτάνουμε προς το φινάλε της αναμέτρησης. Με τους Wizards να πηγαίνουν πλέον στο 4-5, ενώ οι Roots θα δώσουν τέλος στο σερινικό τους και θα πέσουν στο 5-4. Περνάνε και τα τελευταία δευτερόλεπτα φινάλε λοιπόν. Wizards, Roots 55-49.